τις πρώτες φορές που είχα έρθει στην εκκλησία, ειδικά στην πρώτη λειτουργία της, στην πρώτη σύναξη της Κυριακής, είχα εκείνη την περίοδο πολλά προβλήματα με τα νεφρά μου. Είχα μια νεφρολυθία η οποία με ταλαιπωρούσε πάνω πολύ άσχημα. Και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της, της λειτουργίας πονούσα πάρα πολύ. Βέβαια, ντρεπόμουν να ζητήσω από τον Κύριο τη θεραπεία, σκεπτόμενος ότι υπάρχουν τόσοι άλλοι συνάνθρωποι μας και νέα παιδιά που πάσχουν από ανίαντες θανατηφόρες ασθένειες και ένιωθαν την ντροπή. Απλώς ένιωθα πολύ έντονους πόνους, πολύ έντονους πολιτικούς και αυτό που σκέφτηκα ήταν αυτό που πολλές φορές ο Ποιμένας έχει επαναλάβει, ότι το σώμα θεραπεύεται με σώμα και το αίμα θεραπεύεται με αίμα. Η απέραντη αγάπη του Κυρίου μέσα από τη θυσία του, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αυτό σκεφτόμουν. Μετά από λίγες μέρες φύγανε αυτές οι πέτρες και μάλιστα είχαν τέτοιο μέγεθος που ιατρικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να θεραπευτεί με έναν άλλο τρόπο, ίσως με τη λιθοτριψία ή με συνδυασμό της λιθοτριψίας με φάρμακα κτλ. Δεν έκανα τίποτα, ούτε καν βότα δεν πήρα. Απλά οι πέτρες αυτές φύγανε και το μέγεθός τους ήταν ασύμβατο με την... ήταν ασύμβατο με το να φύγουν έτσι ελεύθερα πολύ σε κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι, λέω, Θεέ μου, είναι ένα θαύμα αυτό. Το συζήτησα και με συναδέλφους μου, μου είπαν, φαντάζομαι βγήκε πάρα πολύ αίμα, δεν βγήκε τη μία σταγόνα. Αμήν. Σκέφτηκα, είναι δυνατόν να γίνει ένα θαύμα σε μένα και ποιος είμαι εγώ. Δεν μπορώ να δώσω αυτό έτσι, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το σώμα θεραπεύεται με σώμα και το αίμα θεραπεύεται. Αμήν.